δείξει και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι είναι ενεργό μέλος αυτής της κοινωνίας, της καβαλιώτικης, όχι μόνο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για όλη την κοινωνία μοιάζεται και φροντίζει, έτσι δεν είναι, Μάρα? Λοιπόν, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο κι εμείς, με τη συμβολή μας, να ευαισθητοποιήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία για να καταλάβει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην καθημερινότητά τους, πόσο δύσκολο τους είναι να κυκλοφορήσουν μέσα στην πόλη, πόσο δύσκολο τους είναι να περάσουν από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, πώς δεν πρέπει να παρκάρουμε στις διαβάσεις των που υπάρχουν για αυτούς τους ανθρώπους και γιατί πρέπει να βγουν από τα σπίτια τους και να συμμετέχουν στην αληθινή ζωή όπως και εμείς. Λοιπόν, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ θα μας βρίσκει πάντοτε δίπλα του πρώτον, αλλά και το νοσοκομείο Καβάλας. Εγώ, λόγω της ειδικότητάς μου, δεν μπορώ παρά να αγαπώ το νοσοκομείο Καβάλας, να το στηρίζω όποτε χρειαστεί και με όλες μου τις δυνάμεις. Ο κύριος διοικητής το γνωρίζει αυτό, ότι είμαι δίπλα και παρούσα για όποτε χρειαστεί. Εξάλλου, ένα κομμάτι της ψυχής μου πάντα υπάρχει μέσα στους τοίχους, όχι ακριβώς του κτηρίου που λέγεται νοσοκομείο.